Στο όνομα του Αλλά, του Παντελήμονος και του Φιλές Πλαχνού. Το κήρυγμα της Παρασκευής σήμερα έχει ως τίτλο «Οι παράγοντες και τα εργαλεία της ίδρυσης των κρατών». Η δόξα ανήκει στον Αλλά, του Παντελήμον, τον άρχοντα του σύμπαντος, που λέει στο ωραίο το βιβλίο «Και πες τους να εργαστείτε, γιατί ο Αλλά θα δει το έργο σας, καθώς και ο απεσταλμένος του και η πιστή και θα επιστρέψετε σε εκείνον που γνωρίζει καλά το ορατό και το άορατο. Τότε θα σας ενημερώσει για το τι κάνατε. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλά και ο οποίος δεν έχει μαζί του κανένα συνήτερο. Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλά ο οποίος είπε «Είναι μοναδικός ο Θεός». Μαρτυρώ ότι ο Κύριος μας, ο Μουχάμαντ, είναι δόλος του και απεσταλμένος του. Λέει σε ένα χαδίθ, αν ήρθε η μέρα της κρίσεως, δηλαδή η τελευταία μέρα, ενώ κάποιος από εσάς έχει στο μικρό του χέρι ένα φυτό, αν μπορεί να μην σηκωθεί μέχρι να το φυτέψει, ας το κάνει. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλά να έχουν ο προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι συντροφοί του και όλοι εκείνοι που ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως. Μεταξύ των βασικών αρχών του Ισλάμ και των υψηλών κατευθυντήριων γραμμών του είναι η αγάπη και η υπεράσπιση της πατρίδας. Προσθέτουμε το γνώση ότι εργαζόμαστε για τον πρόοδο της και την ανάπτυξή της. Η αληθινή τιμή έγκυται στο γνώση ότι ο άνθρωπος συναισθηματικά είναι δεμένος με την πατρίδα του, η οποία, για την οποία διενεί σοβαρά για να την οικοδομήσει και εργάζεται για να προχωρήσει η πατρίδα αυτή και να ανέβει. Όλα τα έθνη που πραγματοποίησαν επιστημονική και πολιτισμική πρόοδο υποστηρίζονται από ανθρώπους των οποίων οι καρδίες είναι γεμάτες με την αγάπη τους. Αυτοί οι άντρες ή αυτοί οι άνθρωποι επέσπευσαν να εργαστούν σοβαρά και τίμια για το συμφέρον των χωρών τους και του λαών τους. Η αγαπημένη μας Αίγυπτος αξίζει περισσότερο από όλα αυτά από τους ανθρώπους της, είναι η καρδιά του παναραβισμού και του Ισλάμ. Είναι η πανοπλία και το σπαθί της Ισλαμικής όμμα και το ισχυρό φρόριο της όμμα στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντιμετώπιση των προκλήσεων. Έτσι, η υπεράσπιση της Αίγυπτου και το έργο που γίνεται για αυτήν για την πρόοδο της και την αναπτυξή της είναι ένα διπλό καθήκον, θρησκευτικό και εθνικό, πατριωτικό. Η Αίγυπτος είναι το ελίκνο των πολιτισμών, είναι η χώρα των μοναθιστικών θρησκειών, είναι η χώρα που ο Αλλάχ η δόξα ανήκει σε αυτόν, είπε, αναφέροντας δηλαδή στα λόγια του προφήτη Ιουσήφ, την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχει, είπε, να εισέρχεστε στην Αίγυπτο με ασφάλεια, με την εμβόλυση του Αλλά. Σημείο αναφοράς είναι επίσης αυτή η στίχη του Σαλαχουντίν Αλσάφντι, που σου είπε, όποιος βλέπει όλον τον κόσμο και τους ανθρώπους και τις διάφορες φυλές χωρίς να δει την Αίγυπτο, είναι σαν να μην έχει δει τίποτα ποτέ. Χωρίς αμφιβολία, η πρόοδος, η κατασκευή, δηλαδή η οικοδόμηση, η υπεροχή ίγκονται στο έθνος του μεγαλείου την αξιοπρέπεια, τον σεβασμό των ανθρώπων. Αλλά δεν χτίζουμε κράτη με μάτια λόγια, όνειρα, επιθυμίες. Τα κράτη χρειάζονται προσπάθειες, εφέδωση, εφεδρωση και θυσίες. Πρέπει επίσης να ακολουθήσουμε την πορεία της κατασκευής της πρόοδου
τον προτισμό και ιδιαίτερα την συνειδητοποίηση των ζητημάτων της χώρας. Η συνειδητοποίηση της αξίας της πατρίδας και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει απαιτεί να αντιληφθεί το γεγονός ότι αντιληφθούν γενικά το μέγεθος των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε, αλλιώς δεν θα μπορέσουμε ποτέ να βρούμε αποτελεσματικές λύσεις για τα προβλήματα της χώρας. Αναμφίβολα, το θέμα της έλλειψης συνειδητοποίησης της αξίας της πατρίδας, της νομιμότητας του πατριωτικού κράτους, της ανάγκης αντοχής και ενίσχυσης της πατρίδας και της ανάγκης να εργαστούμε για την ανάπτυξή της και την πρόοδο της, που χρειάζεται δηλαδή όλη το έργο που γίνεται για την πατρίδα, θεωρείται ένα από τα βασικά και θεμελιώδη στοιχεία της οικοδόμησης και της αφοσίωσης του κράτους και την διατήρηση των μπορών της. Αυτή η συνειδητοποίηση της πατρίδας απαιτεί την αναθεώρηση των λανθασμένων ενιών και των όρων που οι τρομοκρατικές και εξετρεμιστικές οργανώσεις, ομάδες, επιδιώκουν να αγκυροβολήσουν στις σκέψεις μας. Αυτές οι ομάδες καθιερώσαν και ακόμα δηλαδή καθιερούν την φιλοσοφία τους στις προσπάθειες να διαδώσουν την διαφωνία, την διχόνοια και την έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ λαού αφενός και των κυβερνήσεων και των αξιωματούχων αφετέρου. Ωστόσο, οι αρχές των θρησκειών μας προτρέπουν να τιμήσουμε τον δίκαιο κυβερνήτη, ο οποίος ο προφήτης είπε, τόνωσε, ένα μέρος της δοξασίας του Αλλά είναι ο σεβασμός του γέρο μουσουλμάνου, δηλαδή ο σεβασμός προς τον γέρο μουσουλμάνου. Η τιμή σε εκείνο που αποστεθίζει το Κοράνι χωρίς υπερβολές και τέλος αναφέρεται και ο σεβασμός που αφιερώνεται στον δίκαιο κυβερνήτη. Ο Αλλά εδώ ξανά και σε αυτόν τοποθετεί τον δίκαιο κυβερνήτη την ημέρα δηλαδή της κρίσης ανάμεσα σε 7 κατηγορίες ανθρώπων που θα βρίσκονται κάτω από τη σκιά του θρόνου του Θεού. Ο προφήτης είπε 7 κατηγορίες ανθρώπων βρίσκονται κάτω από την σκιά του Αλλά την ημέρα εκείνη που δεν θα υπάρχει πλέον σκιά εκτός από εκείνη του Θεού. Δεν θα υπάρχει πλέον σκιά και τοποθετεί έναν δίκαιο κυβερνήτη. Μεταξύ των παραγόντων της ίδρυσης και της εκδόμησης της πατρίδας ή του κράτους είναι να θυσιάζουμε για αυτήν. Ο αληθινός πατριωτισμός δεν είναι απλά συναισθήματα που υψώνονται ό,τι που αναφέρονται ότι οι φωνές που υψώνονται, ότι είναι εκφράσεις που επαναλαμβάνονται, είναι μάλλον ένα σύστημα ζωής και κατανόησης πατρίδας και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει. Πρέπει να λυπόμαστε για τις κακοχίες που αντιμετωπίζει ή που βλάπτουν τη χώρα και να χαιρόμαστε για την υλοποίηση των φιλοδοξιών της και να είμαστε διαρκώς πρόθυμοι να θυσιαστούμε για αυτήν. Η υπεράσπιση στην Αίγυπτο και η θυσία για αυτήν είναι καθήκον θρησκευτικό, είναι καθήκον πατριωτικό για όλους εκείνους που ζουν πάνω από το εδαφός της και κάτω από τον ουρανό της. Η αγάπη για την πατρίδα δεν εκφράζεται μόνο μέσα στην αισθήματα, αλλά πρέπει να εκφραστεί ή να μεταφραστεί σε έργο και καλή συμπεριφορά προς όφελος του ατόμου και της κοινωνίας. Ως εκ τούτου, πρέπει να θυσιάσει κανείς για να διατηρήσει την ισχυρή και την μεταλαμπάδευση και την επιβίωση της χώρας και τη μεγαλοπρεπειά της. Η αφοσίωση στην πατρίδα απαιτεί από τους πολίτες της να είναι πρήφανοι για αυτήν και να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον.
απαιτεί από τους πολίτες να είναι περήφανοι και να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον, και αυτό θα βοηθήσει αναμφίβολα στην διαφύλαξη της πατρίδας. Η σταθερότητα των εθνών είναι μία αναγκαιότητα για να επιτευχθεί ο αληθινός σκοπός στη ζωή, δηλαδή ο θεϊκός σκοπός που αφορά στην έννοια της δημιουργίας, δηλαδή την οικοδόμηση του πλανήτη και την υποστήριξη της θρησκείας και την εκτέλεση των τριτεργιών, των θρησκευτικών τριτεργιών. Ο Αλλά έχει νομοθετήσει το τζιχάντ στο Ισλάμ προκειμένου οι άνθρωποι να υπερασπιστούν τις πατρίδες τους και να αντιμετωπίσουν την άδικη επιθετικότητα του εχθρού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Αλλά απομονωμεύει εκείνους τους ανθρώπους που θυσιάζουν την ζωή τους για χάρη του Αλλά, για να υπερασπιστούν την πατρίδα τους. Τονίζει στο ερώτο βιβλίο ο Αλλά έχει αγοράσει από τους πιστούς τις ζωές τους, τα αγαθά τους, σε αντάλλαγμα των παράδοσων. Αγωνίζονται στον δρόμο του Αλλά, σκοτώνουν και σκοτώνονται. Είναι μία αυθεντική υπόσχεση που έδωσε ο Αλλά στην Τωρά, στο Ευαγγέλιο και στο Κοράνι. Μεταξύ των παραγόντων και των θεμελιών της οικοδόμησης των κρατών και των πρωτοσμών είναι το σοβαρό έργο, δηλαδή το έργο που γίνεται με μία, που γίνεται συνειδητά και παράγει. Το Ισλάμ αφεξάνει την αξία της εργασίας και την καθιστά ένα από τα ψηλά σημεία της λατρείας. Ο προφήτης την ειρήνη και την ευλογία του Αλλά να έχει ονομάζει το τζιχάντ στο δρόμο του Αλλά και αναφέρεται σε αυτό. Σύμφωνα με τον Κάμπ ιμν Ουζραρ, την ευλογία του Αλλά να έχει, αφηγήθηκε κάτι που τότε καθόταν και ο προφήτης, ενώ περνούσε δηλαδή κάποιος, είπε και είδαν δηλαδή οι σύντροφοι του προφήτη πώς αυτός ο άνθρωπος εργάζεται και είδαν το ζήλο του και τον δυναμισμό του. Τότε είπαν, αν αυτό το κάνει για χάρη του Αλλά, τότε αμέσως ο προφήτης είπε, αν αυτός ο άνθρωπος προσπαθεί να ταΐσει τα μικρά του παιδιά και βγαίνει γι' αυτό, τότε αυτό γίνεται για χάρη του Αλλά. Εάν δουλεύει και εργάζεται για να συντηρήσει τους ηλικιωμένους του γονείς, τότε και αυτό είναι, γίνεται στον δρόμο του Αλλά. Εάν δουλεύει και εργάζεται για να συντηρήσει τον εαυτό του, τότε και αυτό γίνεται για χάρη του Αλλά. Επιπλέον, αν βγαίνει για περηφάνεια, τότε αυτό γίνεται για χάρη του Σατανά. Η θρησκεία και ο πατριωτισμός απαιτούν από μας να δουλέψουμε και να παράγουμε, ειδικά επειδή η θρησκεία μας είναι αυτή της εργασίας και της ανάπτυξης. Ο Αλλάχ, εδώ ξανά και σε αυτόν, λέει, αυτός που δημιούργησε τον θάνατο και τη ζωή για να σας δοκιμάσει ποιος από εσάς είναι καλύτερος, που κάνει καλές πράξεις, αυτός είναι ο μοναδικός και συγχωρητής. Δηλαδή, ο Θεός μας δημιούργησε για το λόγο αυτό. Λέει επίσης, ω εσείς που πιστεύετε, όταν καλείτε για προσευχή την ημέρα της Παρασκευής, πηγαίνετε στην επίκληση του Αλλά και να αφήνετε τον Μποριό. Αυτό είναι πολύ καλύτερο για σας, αν το γνωρίζετε. Στην συνέχεια, όταν τελειώσει η προσευχή, να διασκορπιστείτε στη γη και να αναζητήσετε από τις εύνες του Αλλά. Αυτό σημαίνει ότι μετά την προσευχή αμέσως πηγαίνει ο άνθρωπος για εργασία. Ο προφήτης την ειρήνη και την ευλογία του Αλλά να έχει, είπε, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από αυτό που να τρώει κανείς από το έργο του χεριού του, δηλαδή από το κόπο του. Είναι αλήθεια ότι ο Δαβίδ, δηλαδή ο προφήτης του Αλλά, τρεφόταν από το έργο του χεριού του, τρεφόταν δηλαδή από τη δική του εργασία.
Επιβεβαιώνουμε ότι η Ισλαμική θρησκεία δεν μας ζητάει απλά να εργαστούμε, αλλά να κάνουμε σοβαρά την και τελειοποιημένα την δουλειά μας. Ο Αλλάχ, η δόξα ανήκει σε αυτόν, λέει, δεν αφήνουμε να πάει χαμένος ο κόπος εκείνου του ανθρώπου που εκτελεί το έργο του τελειοποιημένα. Τελειοποιημένα. Δηλαδή με τελειότητα, με πλήρης τρόπο ή με πλήρη τρόπο. Ο προφήτης μας είπε, ο Αλλάχ αγαπάει όταν κάποιος από σας κάνει κάτι να το κάνει με ένα τέλειο τρόπο, δηλαδή να το τελειοποιήσει. Ένας από τους παράγοντες της οικοδόμησης του κράτους και του πολιτισμού είναι η γνώση που συνδυάζεται με την καλή διαχείριση. Η οικοδόμηση απαιτεί επιστήμη, τεχνολογία, τεχνογνωσία, επαγγελματισμό και εξειδίκευση και όχι απλώς ερασιτεχνισμού. Μελετώντας το Κοράνι και την προφητική σούνα, ανακαλύπτουμε ότι τονίζουν την ικανότητα, την τιμιότητα και την ειλικρίνεια. Δηλαδή αυτά απαιτούνται στην εργασία. Ο Αλλάχ λέει στην αφήγηση του Ιούσεφ, κάνουμε υπεύθυνο για τους θησαυρούς της γης. Εννοεί τότε ο Ιούσεφ, την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχει την γη της Αιγύπτου. Επειδή είμαι εμπρογνώμων. Το Κοράνι αναφέρει την ιστορία της κόρης του προφήτη Σουάιμ, μιλώντας δηλαδή ή αφηγώντας το τι έκανε ο Μωυσής μαζί της στον πατέρα του Σουάιμ, είπε, «Προσελαβέ τον πατέρα μου, γιατί είναι το καλύτερο να κάνεις να προσλάβεις τον δυνατό και τον αξιότιμο». Δηλαδή τον δυνατό άνθρωπο που κάνει τίμια την δουλειά του. Ο προφήτης την ειρήνη και την ευλογία του Αλλά να έχει προειδοποίησε να αναστεθεί κάποια θέση ή κάποια εργασία σε με ικανό άνθρωπο. Τόνισε ότι αυτό αν γίνεται τότε να περιμένουμε την ημέρα της κρίσεως. Δηλαδή τότε ο κόσμος πάει προς το τέλος. Ο προφήτης προσλάμβανε τους συντρόφους του και τους νομάρχους που κάνουν τη δουλειά τους μια τελειότητα. Δηλαδή το κριτήριο του προφήτη τότε ήταν η ικανότητα και η αξιοκρατία που λέμε σήμερα. Και όχι επειδή είχε σχέση συγγένειας με κάποιον. Ο Αποδάρ, την ευλογία του Αλλά να έχει, αφηγήθηκε ότι ζήτησε από τον προφήτη να το αναθέσει μία θέση. Του λέγοντάς του, προφήτη του Αλλά, δεν θέλετε να μου εμπιστευτείτε κάποια ευθύνη. Τότε χτύπησε ο προφήτης στην φτέρνα του, με το χέρι του, και του είπε, Αποδάρ, είσαι αδύνατος άνθρωπος. Αυτή είναι μία μεγάλη ευθύνη που θα είναι μία λύπη την ημέρα της κρίσεως, εκτός για εκείνους που την φρόντιζαν στη ζωή τους και την εκτέλεσαν με σοβαρό αποτελεσματικό τρόπο και με ένα πλήρη τρόπο. Ο προφήτης την ειρήνη και την ευλογία του Αλλά να έχει, είπε στον Αμπτουρραχμάν ίμπν Σούμρα, την ευλογία του Αλλά να έχει, ο Αμπτουρραχμάν, μην ζητήσεις να αναλάβεις την ευθύνη, διότι αν τη ζητήσεις δεν θα έχεις βοήθεια από τον Αλλά. Δηλαδή θα μείνεις αβοήθητος. Εάν δεν τη ζητήσεις, τότε ο Αλλά θα σε καθοδηγήσει και θα σε βοηθήσει. Η δόξα ανήκει στον Κύριο τον Παντελεήμων. Το Κύριο του Σύμπαντος μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχο Αλλά και μαρτυρώ ότι ο προφήτης του και ο δόλος του Μουχάμαντ, την ειρήνη και την ευλογία του Αλλά να έχει αυτός και να έχουν και τα μέλη της οικογενειάς του, συντροφή του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως. Αδελφοί μου στο Ισλάμ, μεταξύ των παραγόντων και των πύλων της ίδρυσης των κρατών είναι η απομονώμευση των διοντολογικών και των συμπεριφορών ή συμπεριφορικών
αξιών. Τα εθνικοί πολιτισμοί δεν βασίζονται σε, αξίες και ηθική. Αν δεν βασίζονται σε, αξίες και ηθική, τότε χάνονται. Άρα πρέπει να υπάρχει και να επικρατεί αξία. Άξιον αφοράς είναι ο εξής στίχος. Όταν ένας λαός χτυπιέται στην ηθική του, οργάνωσε για αυτόν ένα πένθος θλίψης. Ένας άλλος ποιητής λέει, η επιβίωση των εθνών εξαρτάται μόνο από την ηθική του. Αν εξαφανιστούν οι αξίες, οι ηθικές αξίες, θα καταρρεύσουν ή θα καταρρεύσει δηλαδή το έθνος. Στο Ισλάμ η ηθική κατέχει ξέχωσα θέση. Χάρη σε αυτήν ο μουσουλμάνος ανεβαίνει στις τάξεις και επίσης θα έχει πολύ καλές πράξεις την ημέρα που θα κριθεί από τον Αλλά. Ο προφήτης στην ειρήνη και την ευλογία του Αλλά να έχει είπε, τίποτα δεν θα είναι βαρύτερο στα έργα ενός ανθρώπου την τελευταία ημέρα παραπάνω από την ηθική. Δηλαδή η ηθική είναι το εργαλείο, είναι που σώζει τον άνθρωπο. Ο προφήτης είπε, ένα θέμα της ευσέβειας προς τον Αλλά είναι η καλή, η καλή ηθική. Ο προφήτης την ειρήνη και την πλούγα του Αλλά να έχει θεωρεί την καλή ηθική κριτήριο της τέλειας πίστης λέγοντας, οι πιο τέλειοι πιστοί είναι αυτοί που έχουν καλή ηθική. Ο ίδιος είπε επίσης να έχεις έκειτο στον Αλλά όπου και αν βρίσκεσαι. Ακολούθησε την καλή πράξη, καλή πράξη με μια καλή, να ακολουθείς την κακή πράξη με μια κακή πράξη με μια άλλη καλή πράξη που θα την σβήσει. Δηλαδή, αν κάνεις κάτι κακό, αμέσως να κάνεις κάτι καλό για να σβήσει αυτή η κακή πράξη. Θα μιλήσει ο άνθρωπος με βάση της καλής ηθικής, δηλαδή θα κριθεί ο άνθρωπος με βάση της καλής ηθικής. Η καλή ηθική οδηγεί τον άνθρωπο να διαπράξει τις αρετές του με έλειος, με αγάπη και με καλό τρόπο προς όλους τους ανθρώπους. Πρέπει να κοιτάξει ο άνθρωπος το γενικό συμφέρον της χώρας και όχι και όλων των ανθρώπων και μακριά δηλαδή από τον εγωισμό. Το Ισλάμ βασίζεται στον αλτρουισμό και την αγάπη να δίνει ο πιστός και να είναι γενναιόδωρος και όχι στον εγωισμό και στην φιδηλότητα. Η δικαιοσύνη είναι με την σειρά της ένα από τα θεμέλια της οικοδόμησης των κρατών, των πολιτισμών. Τα κράτη οικοδομούνται με βάση της δικαιοσύνης, με βάση την δικαιοσύνη που επιβάλλει το Κουράν και επιβάλλει δηλαδή η Ισλαμική Σαριά. Μεταξύ των ανθρώπων, δηλαδή εξασφαλίζει η δικαιοσύνη και τα δικαιώματα των ανθρώπων, των αδύναμων ανθρώπων και όλων των ανθρώπων και επίσης δεν γίνεται, αν με βάση τη δικαιοσύνη, δεν πρέπει να γίνει και διακρίσεις. Το Κουράν αναφέρει ο Αλλά δίνει εντολές να τηρούνται να τηρούνται η δικαιοσύνη και οι καλές πράξεις και δίνει κανείς σωστός συγκινής του και απαγορεύει την ακολασία, την κατακριτία πράξη και την αδικία. Σας προτρέπει να θυμάστε. Άρα μας επιθυμίζει το Κουράνι τι αυτό πρέπει να κάνουμε. Σημειωτήνου είναι το γεγονός ότι ο Αλλάχ υποστηρίζει το δίκαιο κράτος. Ακόμα κανεί να πας, άπιστο. Και αυτό είναι γνωστό, καθώς το βλέπουμε. Και δεν υποστηρίζει ποτέ το άδικο κράτος, ακόμα κανεί να πιστό, δηλαδή μουσουλμάν.
Άρα η δικαιοσύνη είναι το κριτήριο που δείχνει την αληθινή πίστη του ανθρώπου. Ο Αλλάχ να μας καθοδηγήσει και να καθησυχάσει τις καρδιές μας και να οδηγήσει τους κυβερνώντες μας στον καλό δρόμο. Παρακαλούμε τον Αλλά να τους βοηθήσει να ακτρούν το έργο τους και να μας φυλάξει από τις κακές πράξεις. Δόξα τω Θεώ.